την απόφασή του να είναι υποψήφιος δήμαρχος στο Δήμο Συντικής στις δημοτικές εκλογές του 2019, ανακοίνωσε και επίσημα ο Δημοτικός Σύμβουλος Ζήσης Λούγκος. Ο κύριος Λούγκος παρουσίασε σε μια κατάμεστη αίθουσα το όνομα του συνδυασμού που θα ηγείται για τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Ο επικεφαλής Δημοτικής Συνεργασίας Πολιτών στην ομιλία του ανέπτυξε το όραμά του, ενώ ταυτόχρονα άσκησε κριτική στο σημερινό δήμαρχο Φώτη Δομοχτσίδη. Οι επερχόμενες εκλογές πλέον είναι πολύ κοντά. Έτσι εμείς, εγώ και οι συνεργάτες μου, δημιουργήσαμε ένα νέο συνδυασμό. Δημιουργήσαμε ένα συνδυασμό ο οποίος φέρει το όνομα Δημοτική Συνεργασία Πολιτών. Από εδώ και στο εξής, πάρα πολλές φορές θα ακούγεται πλέον αυτή η ονομασία στους δρόμους, στις πλατείες, στις συναισθιάσεις, στις συγκεντρώσεις. Η σημερινή Δημοτική Αρχή μας ξέχασε. Ξέχασε τους πολίτες της. Το σιδηρόκαστρο το άφησε στο έλεος του Θεού. Και τα χωριά μας εγκαταλειμμένα ξεχάστηκαν και αυτά. Εμείς όλα αυτά θέλουμε να τα αλλάξουμε. Για να το πετύχουμε όμως αυτό, θέλουμε την βοήθειά σας. Χωρίς την δική σας βοήθεια, τίποτα δεν μπορούμε να πετύχουμε. Για να έρθει η ανάπτυξη και η πρόοδος, πλέον των άλλων, θέλουμε τη στήριξή σας. Θέλουμε τις ιδέες σας, θέλουμε και τις προτάσεις σας. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου συνδυασμού, έγινε γνωστό από τον κύριο Λούγκο ότι οι δύο νυν δημοτικοί σύμβουλοι, Σάββας Καραβασιλείου και Τάσος Αθανασιάδης, τάσσονται με τη Δημοτική Συνεργασία Πολιτών. Σήμερα, δίπλα μου, κάθονται δύο πολύ γνωστά ονόματα της πολιτικής. Ο Σάββας ο Καραβασιλείου και ο Τάσος ο Αθανασιάδης. Οι δύο αυτοί πολιτικοί είναι σήμερα εν ενεργεία Δημοτικοί Σύμβουλοι. Αυτοί οι δύο είναι οι πρώτοι που ανακοινώνονται από το συνδυασμό μας, ότι τάχθηκαν στο πλευρό μας και θα είναι στο συνδυασμό μας. Φίλες και φίλοι, ο δικός μας συνδυασμός είναι ένας ανεξάρτητος συνδυασμός. Ο συνδυασμός Δημοτική Συνεργασία Πολιτών είναι ένας ανοιχτός συνδυασμός σε συνεργασίες με όλους όσους θέλουν να βοηθήσουν. Ελάτε μαζί να ανέβουμε αυτό το βουνό. Ελάτε μαζί να νικήσουμε. Η παρουσία μου εδώ σημαίνει ότι στηρίζω υποψηφιότητα Λούγκου. Τις επόμενες εκλογές δηλαδή θα είμαι στο συνδυασμό του Λούγκου, εάν κριθεί απαραίτητο να είμαι στο συνδυασμό. Θα σας πω μόνο ότι ο Δήμαρχος με τη συμπεριφορά του, με τη στάση του, έδειξε ότι δεν με χρειάζεται. Παρόλο που ήμουν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αν παρακολουθείτε τα δρόμενα στο Δήμο, θα δείτε μια συμπεριφορά όχι πρέπουσα απέναντι στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως έγινε γνωστό, το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα της παράταξης, αφού πρώτα γίνει άνοιγμα προς την κοινωνία και προς τους δημότες της Συντικής για την καταγραφή προτάσεων και απόψεων. Πιστεύουμε στη συλλογικότητα. Ένα. Δύο. Πιστεύουμε στη δύναμη της συνεργασίας. Τρία. Πιστεύουμε στην ανεξάρτητη τοπική αυτοδιοίκηση και όχι στην κομματική αυτοδιοίκηση, όχι στα κόμματα. Θα επιμείνουμε εδώ. Πιστεύουμε στον εθελοντισμό. Πέμπτο, πιστεύουμε στην αξιοποίηση, τη σωστή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Τέλος, πιστεύουμε στην αξιοποίηση των νέων ανθρώπων. Είναι ευχάριστο που πλέον οι δημότες της Συντικής αρχίζουν και δείχνουν ενδιαφέρον για τα κοινά. Όταν οι δημότες ενεργοποιούνται, τότε ο τόπος πηγαίνει μπροστά. Πάλι θα πω, περιμένουμε τις ιδέες σας και τις προτάσεις σας. Αποφάσισα να κατέβω με το συνδυασμό του κυρίου Λούγκου, γιατί πιστεύω ότι είναι ο μοναδικός που μπορεί να αναλάβει τα σκύπτρα της ηγεσίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η φιλοδοξία η δικιά μου είναι μόνο να βοηθήσω τον τόπο μου. Η τοπική αυτοδιοίκηση, θεσμός λαϊκός, πρωτογενής, με εξουσία στην πηγή δίπλα στο λαό, δέχτηκα μια ευγενική πρόσκληση από τον Ζήση τον Λούγκο, με ενημέρωσε ότι θα κάνει την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του. Δεν είχα τίποτα άλλο να κάνω, να έρθω να ακούσω, να διαμορφώσω άποψη για όλα αυτά που γίνονται.
Νομίζω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα γίνει πιο δυνατή όταν θα υπάρχουν πολλές και ικανές υποψηφιότητες. Πιστεύω ότι σαν Ζήσης Λούγκος θα είναι καλύτερος από τις δημαρχίες που έχουν περάσει. Γιατί είναι ένα καλό παιδί και μόνος του καταξιώθηκε στον εμπορικό κόσμο. Θα το στηρίξετε, έτσι? Θα το στηρίξω, ναι, ναι. Είναι χωριανός μου και είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά. Διαπίστωσε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ικανός να προσφέρει σε αυτόν τον τόπο αρκετά πράγματα. Διότι δεν μπορεί να είναι σήμερα ένας καλός επαγγελματίας, ένας καλός βιοτέχνης, ένας άνθρωπος και να μην κατά το οίκο να προσφέρει τόσα πολλά πράγματα και να μην μπορεί να προσφέρει για την περιοχή του. Το ζήλο αυτό τον έχει ο κύριος Λούγκος και πιστεύω ότι θα το κάνει πράξη σίγουρα. Εσυγκρίσει με κάποιους άλλους οι οποίοι μας είπαν πολλά, αλλά δυστυχώς ούτε έγιναν λίγα. Πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία του Δήμου Συντικής, γιατί είναι μόνος του με αυτή την κρίση μπορεί και κατορθώνει να έχει αυτή τη βιοτεχνία, να εργάζεται κόσμος, να προσφέρει και προσφέρει πάρα πολλά από όσο καιρό τον έχω γνωρίσει εδώ που ζω στη Βηρώνια. Εύχομαι ολόψυχα να κερδίσει, να πάει μπροστά και να πάει μπροστά και ο Δήμος Συντικής.